Ωραία. Εμένα γερμανικό. Ρωτάμε εμείς την κυρία Λιβζάτα. Έτσι. Τον χαρακτηρισμό που μου έχουν αποδώσει σε μένα, νομίζω πως τον δικαιούστε εσείς. Μπορώ, κύριε Διευθυντά? Λοιπόν, νομίζω πως ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Αλιβιζάτος στην κατεύθυνση της χρυσής τομής που θα πρέπει να καταλήξουμε όλοι, και είμαι προετοιμασμένος κι εγώ να κάνω το αντίστοιχο βήμα προς την άλλη κατεύθυνση από το... από εκεί που θα ξεκινήσω τουλάχιστον να υποστηρίξω μερικά πράγματα. Η σύγκρουση συμφερόντων μου. Ο ορισμός πρώτα απ' όλα, νομίζω πως πρέπει να καταλήξουμε το τι είναι υπερδιάγνωση. Σύμφωνα λοιπόν με τις γραφές, υπερδιάγνωση είναι η διάγνωση της νόσου που αν μείνει χωρίς θεραπεία, δεν θα προκαλέσει ιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ασθενούς, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της πρώιμης θεραπευτικής παρέμβασης σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, νομίζω πως να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας το τι εννοούμε υπερδιάγνωση. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από αυτά τα επιβλαβείς επιπτώσεις της διαγνωστικής προσέγγισης. Για να βάλουμε λοιπόν την ταμπέλα καρκίνος του προστάτη, δεν φτάνει μόνο το PSA, δεν φτάνει μόνο η δακτυλική εξέταση, πρέπει να βάλουμε και τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων ουσιαστικά. Άρα θα πρέπει να κάνουμε βιοψία στον προστάτη. Και η βιοψία του προστάτη είναι μια παρεμβατική διαδικασία. Είναι μια όχι απλή, αλλά σύνθετη παρεμβατική διαγνωστική δοκιμασία, η οποία μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές. Και οι επιπλοκές αυτές μπορεί να είναι σε τελική ανάλυση χωρίς κάποια επίπτωση στην ζωή ή την υγεία του αρρώστου, όπως είναι η αιματοσπερμία, αλλά όλοι σας έχετε την εμπειρία από αρρώστους οι οποίοι σας έρχονται πανικοβλημένοι έχοντας αίμα στο σπέρμα τους, και γι' αυτό εγώ τουλάχιστον έχω καθιερώσει και τους λέω όταν κάνω τη βιοψία, μπορεί να δείτε αίμα στο σπέρμα σας για μήνες από εδώ και πέρα, για να μην έχω την ιστορία του πανικού από κάποιο τηλέφωνο κάποια δεδομένη στιγμή. Μπορεί να κάνει τις αιματουρίες, ένα σημαντικό ποσοστό, μπορεί να έχει, λέει εδώ πέρα, αιμορραγή από το ορθό για παραπάνω από 2,2 ημέρες. Αν έχετε αντιμετωπίσει την πραγματική αιμορραγία από το ορθό, από βιοψία του προστάτη, την πραγματική αιμορραγία όμως, που να έχει χρειαστεί να φτάσει να κάνει κανείς και μέχρι τα μπονάρισμα πίσω. Μεταγγίσεις. Πολλές. Έτσι, πάρα πολλές. Νομίζω πως δεν μπορείς να το βάλεις στο πινακάκι αυτό και να το βάλεις σε αυτό το ποσοστό, το 2,2%. Προστατίτιδα, σύψη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι μία διαγνωστική προσέγγιση η οποία έχει επιπλοκές. Και αυτές οι επιπλοκές έχουν αναγνωριστεί και στις δύο μεγάλες μελέτες για το screening, και την ευρωπαϊκή και την αμερικανική. Και εκείνο όμως το οποίο ούτε η μία μελέτη ούτε η άλλη μελέτη πήρε σοβαρά υπόψη ήταν το τι είδους ανησυχία και άγχος μπορεί να προκαλέσει σε αυτούς τους αρρώστους. Αν λοιπόν δει κανείς ξεχωριστά το πώς συμπεριφέρονται οι άρρωστοι οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία του screening μπροστά στην πιθανότητα να έχουν προστατικό καρκίνο, θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό το πράγμα σοβαρά υπόψη μας στην εποχή που λέμε ένα σωρό πράγματα για την ποιότητα της ζωής δεξιά και αριστερά. Εκείνο το οποίο έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι, και αυτό με εντυπωσίασε όταν το είδα, κάνουμε όλες τις χρησιμοποιούμε όλα τα μαθηματικά μοντέλα για να δούμε εάν με την υπερδιάγνωση και την υπερθεραπεία έχουμε αρνητικές επιπτώσεις. Αυτοί εδώ πέρα ήταν οι μόνοι οι οποίοι έχουν παραδεχτήκαν κατευθείαν ότι, κοίταξε να δεις, υπάρχει και ένα στοιχείο θνησιμότητας από την βιοψία αυτή καθ' αυτή. Ακόμη και ένα στις 100.000 περιστατικά να πεθάνει στη διάρκεια της διαγνωστικής δοκιμασίας, η επίπτωση αυτού του θανάτου στη συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων του screening γίνεται καθοριστική. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας και νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ σοβαρή και ωραία εργασία για αυτό το πράγμα.
Το θέμα, όπως ξεκίνησε ο κύριος Αλυβιδάτος, θα σας πω τα ίδια πράγματα ουσιαστικά που είπε από μια λίγο διαφορετική σκοπιά, είναι αν υπάρχει όφελος. Και το όφελος ουσιαστικά είναι στην ιστορία της θνησιμότητας. Και ξανά, πρώτα απ' όλα, η PLCO. Η PLCO, λοιπόν, με την παραδοχή ότι όντως υπήρχε το contamination στο control arm κλπ. Δεν κατάφερε να δείξει καμία απολύτως διαφορά. Μα καμία. Και όταν μιλάμε και για τέτοια νούμερα, το να φτάσει κανείς να σκέφτεται ότι μπορεί να δημιουργήσει στατιστικά σημαντικές διαφορές, θα πρέπει να είναι σημαντική αυτή η ιστορία. Και ότι ακόμα και μια και μικρά νούμερα, γιατί όπως έδειξε ο κ. Αλυβιδάτος προηγουμένως, το 0,3% με το 0,4% στις χιλιάδες, στις δεκάδες χιλιάδες, μπορεί να δημιουργήσει στατιστικά σημαντική διαφορά. Όταν λοιπόν βλέπει κανείς αυτή την ταυτοσημεία, λέει κανείς πώς θα μπορούσε, αν δεν ήταν πραγματικό αυτό το φαινόμενο, να μην φαινόταν εδώ πέρα. Το παίρνουμε όμως υπόψη μας, αλλά η PLCO όντως δεν έδειξε κάποια διαφορά στην επιβίωση των αρρώστων γενικά. Έτσι. Αντίθετα όμως, από την άλλη μεριά, η ERSPC έδειξε αυτή τη διαφορά στην θνησιμότητα και εκείνο το οποίο είναι αυτό το 20% το οποίο έδειξε ο κ. Αλυβιδάτος και που ουσιαστικά πάνω σε αυτό το 20% βασίζεται η οποιαδήποτε οδηγία ότι ναι, πρέπει να κάνετε screening. Ταυτόχρονα όμως και προς τιμήν τους, οι συγγραφείς, οι ασχολούμενοι με επικεφαλής στο Στρέντερ ουσιαστικά, που ανακοινώνουν τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης κάθε τόσο, λένε και το επισημαίνουν ότι αυτό το πράγμα το καταφέρνουμε με έναν υψηλό κίνδυνο υπερδιάγνωσης. Και το τονίζουν για αυτό το πράγμα. Ο κύριος Αλυβιδάτος σας έδειξε την τελευταία μετα-ανάλυση που έγινε των προηγούμενων μελετών. Επομένως, δεν βρίσκω κάποιο λόγο να σας δείξω τις προηγούμενες. Και σας είπα ότι υπάρχουν και άλλες τρεις προηγούμενες. Απλά και μόνο να ξαναθυμηθούμε τα συμπεράσματα αυτών των μετα-αναλύσεων, όπου ήταν και η μελέτη του Quebec, ήταν και η μελέτη του Τιρόλου, ήταν και η PLCO, ήταν και η ERSPC και άλλη μία από την περιοχή του Pittsburgh, οι οποίες τι καταλήγουν στην πρώτη μετανάλυση, ότι οι υπάρχουσες αποδείξεις από τις στοιχειοποιημένες μελέτες δεν μπορούν να υποστηρίξουν την σερουτίνα χρήση του screening για τον προστατικό καρκίνο, είτε το screening γίνεται με PSA, είτε με τη δακτυλική εξέταση και με τα δύο. Ένα το κρατούμενο, η πρώτη μετανάλυση. Η δεύτερη μετανάλυση τι λέει, κοιτάξτε να δείτε το συμπέρασμα. Prostate cancer screening did not significantly decrease all cause or prostate cancer specific mortality in a combined meta-analysis των 5 τυχεοποιημένων μελετών. Και ότι οποιασδήποτε τελικά, οποιαδήποτε πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν, μπορεί να χρειαστεί παραπάνω από 10 χρόνια για να φανούν. Άρα αυτό το πράγμα κατευθείαν εμένα μου λέει στο μυαλό μου ποιους πρέπει να βγάλω έξω από το screening. Μου λέει κατευθείαν στο μυαλό μου ότι αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι 75 χρονών και πάνω, δεν πρέπει να του ξαναμετρήσω το PSA και να σταματήσω αυτό το γλυφιτζούρι, διότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει προοπτική να ζήσει τόσο. Άρα να ωφεληθεί από την ανακάλυψη καρκίνου μέσα από το screening. Και νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ σημαντική ουσιαστικά διαδικασία αυτή. Άρα χρειαζόμαστε αρρώστους, όχι αρρώστους, άνδρες οι οποίοι να έχουν μπροστά τους παραπάνω από 15 χρόνια ζωής. Δεν θα πάρω αυτόν ο οποίος έχει πάρει τα 20 εγκεφαλικά και τα 15 εμφράγματα στα 55 του ή στα 60 του και να τον βάλω να κάνει PSA. Να βρει τυχόν ένα καρκίνο του προστάτη τη στιγμή που δεν πρόκειται να ζήσει την επόμενη δεκαετία. Θα μου πείτε, θα παίξει στο Θεό τώρα σε αυτό το πράγμα, ότι εσύ θα ζήσεις ή δεν θα ζήσεις. Όταν χαράζουμε πολιτικές υγείας, δυστυχώς παίζεις και το Θεό. Δυστυχώς. Δηλαδή η κόκκινη γραμμή από ηλικία ποια είναι? Η κόκκινη γραμμή από ηλικία ουσιαστικά θα πρέπει να έρθουν οι επιδημιολόγοι πρώτα απ' όλα και να μας πούν, όπως μας ανακοίνωσαν, ότι ο μέσος όρος ζωής στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή για τους άνδρες ανέβηκε στα 82 χρόνια, αν αυτό το πράγμα ισχύει για την Ελλάδα, της οικονομικής κρίσης. Γιατί ένα από τα μεγέθη τα οποία συμβαδίζουν με την οικονομία. Η Σχολή Δημόσιας Υγείας είπε ότι το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα είναι 78 χρόνια.
Εγώ νομίζω ότι η κόκκινη γραμμή, και εκεί είναι η δυσκολία και η ομορφιά της δουλειάς μας, για κάθε άρρωστο είναι διαφορετική και να πρόκειται στην οριμότητα του γιατρού να προσπαθήσει στο μικρό χρονικό διάστημα που θα έχει τον άρρωστο απέναντί του, από το ιστορικό να καταλάβει πού κοντά είναι η κόκκινη γραμμή για το συγκεκριμένο άρρωστο. Πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το πράγμα και γι' αυτό το λόγο θα ξαναεπαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο άρρωστος που παρουσιάζαμε ήρθε με τον μπαμπά του. Έτσι. Αν έρθει με τον μπαμπά του και είναι 95 χρονών ο μπαμπάς του, θα έχω κάποια στοιχεία ότι και είναι και υγιής αυτός ο άνθρωπος, ότι έχει προοπτικές να ζήσει πάρα πολύ καλά. Έτσι, αλλά συμφωνώ με τον Γεράσιμο για αυτό το πράγμα. Ότι κόκκινη γραμμή με την έννοια της απολυτότητας δεν υφίσταται. Να αντιβάλλω την κόκκινη γραμμή, τα 75. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα από το ουροποιητικό του. Έτσι, αυτό το τονίζω. Γιατί η ιστορία του screening είναι σε ασυμπτωματικούς αρρώστους γενικότερα. Σε έναν άνθρωπο λοιπόν από τα 75 του και μετά, που δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα από το κατώτερο ουροποιητικό και που η δακτυλική εξέταση δεν μου δημιουργεί υποψία ύπαρξης. Να το βάλω διαφορετικά. Εγώ βλέπω συνέχεια κάποιους ασθενείς που χειρουργούνται σε ηλικίες πάνω από 70 με ριζική προστατεκτομή. Έχω χειρουργήσει και εγώ άνθρωπο ο οποίος είναι 76 χρονών και του έχω κάνει ριζική προστατεκτομή. Αλλά αυτός με έριχνε κάτω στην κυριολεξία τα πάντα. Από τη σεξουαλική του δραστηριότητα μέχρι τον ονέκτο. Καλά, αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο, κύριε Μητρόπουλε. Για να το λέτε όμως, παραπεί ότι έχετε δοκιμάσει, κύριε. Θα μπορέσετε να τα κόψετε αυτά από την δημόσια... Ωραία. Πάλι θα μας κρεμάσουν κουδούνια, Γεράσιμο, για άλλη μια φορά. Λοιπόν, εκείνο το οποίο όμως πιστεύω ότι πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας είναι και την ιστορία των επιβλαβών αποτελεσμάτων της υπερδιάγνωσης. Αυτό που με τόσο ευκολία προηγουμένως ο κύριος Αλιβιζάτος είπε ότι στην τριφασική διαδικασία της εφαρμογής του screening θα καταλήξουμε σε υπερδιάγνωση και λοιπόν δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, αν ξαφνικά πούμε ότι ανακαλύπτουμε αυτόν τον προστατικό καρκίνο και εντάξει, δεν είναι τίποτα, βρε άνθρωποι του Θεού. Έχεις ένα καρκίνο, αλλά δεν πρόκειται να σε πειράξει, δεν πρόκειται να σε σκοτώσει, αλλά έχεις ένα καρκίνο. Στον Έλληνα, ειδικά άνδρα, να το πει αυτό το πράγμα κανείς. Δεν είναι μόνο Έλληνας άνδρας. Οι ψυχολογικές βλάβες από την ταμπέλα καρκινοπαθής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία πώς αυτός θα αρχίσει να πάει με πλακάτα απ' έξω από το Υπουργείο και να απαιτεί την εφόρου ζωής, αναπηρική σύνταξη, απαλλαγή από φορολογίες, δωρεάν μετακίνηση και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, επειδή είναι καρκινοπαθής. Έτσι, και δεν βάζω αυτά στις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, είναι για το πώς αυτός ο άνθρωπος θα οργανώσει τη ζωή του και θα φροντίσει την οικογένειά του από εκεί και μετά, με την ταμπέλα ότι έχει καρκίνο του προστάτη. Οι θεραπείες, οι διάφορες θεραπείες, ριζική προστατεκτομή, ακτινοθεραπεία, με όποιο τρόπο την ακτινοθεραπεία, έχουν επιπτώσεις πάνω στην ποιότητα της ζωής ή και την ίδια τη ζωή. Και όποιος μου λέει ότι οι όποιες θεραπείες δεν έχουν επιπλοκές, θα τον θεωρήσω, σας λέω εκ των προτέρων, απατεώνα ολκής. Και θα το πω κατάμουτρα, όπως το έχω πει χιλιάδες φορές δημοσίως, ότι η οποιαδήποτε αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη έχει επιπτώσεις και επιπλοκές. Τόσο σοβαρές που μπορεί να φτάσουν και στην απώλεια της ζωής. Και που θεωρώ ότι η απώλεια της ζωής είναι πολύ προτιμότερη, για παράδειγμα, από το να βρεθεί κανείς με μια κολοστομία. Κολοστομία, επαναλαμβάνω, έτσι. Ή από την άλλη μεριά να βρεθεί με το να έχει τα προβλήματά του από το έντερό του και να μην μπορεί να σταθεί και να οπουδήποτε. Ή για κάποιους άλλους ανθρώπους το να χάσουν τη σεξουαλικότητά τους και τη ζωή. Διαφωνώ. Σε όλα μου τα χρόνια που βλέπω πάρα πολλούς αρρώστους, όπως ξέρετε, με αισθητική δυσλειτουργία μετά από ριζική προστατεκτομή, μόνο ένας άρρωστος, και μιλάω ότι θα βλέπω πάνω από 10 το μήνα, μου έχει πει ότι ο γιατρός του δεν του εγγυήθηκε ότι με το χειρουργείο που κάνει ο ίδιος
και είναι έτσι, ότι έχει απόλυτα την ίδια στήση και δεν πειραχθεί καθόλου. Είσαι πύρος είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Επίορκος. Ότι τον θεωρώ αυτόν τον άνθρωπο απατεώνα. Να ρωτήσουμε λίγο ποιος εγγυάται στήση στο ακροατήριο, ότι θα μπορεί να κάνει nerve sparing. Δεν νομίζω πως θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν πρόκειται να πάρω καμία ειλικρινή απάντηση πρώτα απ' όλα. Έτσι. Λοιπόν, με ελάχιστους από το ακροατήριο έχω προσωπική επαφή τέτοια που να μπορώ να πω ότι αυτός είναι καλός άνθρωπος ή αυτός είναι κακός άνθρωπος, έτσι, σε ποιο να τον κατηγοριοποιήσω, αλλά... Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Διονύση, ότι εκβιάζεται ο άλλος, γιατί ξέρει ότι θα πάει στον διπλανό και εφόσον το κάνουν οι πέντε, αν δεν το πω κι εγώ, θα φύγει από μένα και θα πάει στον άλλον. Δεν έχω, έχω σηκώσει... Και αυτό φέρνει μία λυσίδα. Καμία αντίρρηση. Η ιστορία, λοιπόν, της ηθικής στην άσκηση του επαγγέλματος, εμένα με έχει κάνει να σηκώσω τα χέρια ψηλά και να λέω ότι δεν μπορώ, δεν έχω απάντηση, να πω με ποια διαδικασία αυτά τα στοιχειώδη πράγματα της ηθικής θα τα βάλω μέσα στο ιατρικό επάγγελμα, γενικότερα, όχι μόνο στον χώρο της ουρολογίας. Οπότε νομίζω πως εγώ δεν αισθάνομαι ικανός να το κουβεντιάσω παραπάνω αυτό το θέμα. Εκείνο το οποίο αισθάνομαι ικανός να κάνω είναι να πω ότι κοίταξε να δεις, η οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση κάνεις για τον καρκίνο του προστάτη σου μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις. Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Δεν έχω δει ποτέ μου ασθενή που μετά τη ριζική να έχει διατηρήσει ακριβώς την ίδια αισθητική ικανότητα με πριν από τη ριζική. Και ας έχει κάνει την καλύτερη δυνατή διατήρηση των αγκιονευροδών δεματίων και ούτω καθεξής, και ακόμα και ο απατεώνας φίλος σου, ο κύριος Μοντόρση, έτσι, για να τα... Κύριε Μητρόπουλε, παντού απατεώνες βλέπετε όμως. Όχι, δεν... Αναδεικνύεσαι σε Κωνσταντοπούλου της ουρολογικής οικογένειας. Το ότι εχθές εξομολογήθηκα το προς τα που αληθωρίζω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μου προσβάλλετε την αισθητική μου με αυτόν τον τρόπο, κύριε Λιβιζάτε. Δεν σας δίνω το δικαίωμα. Έτσι με τη συγκεκριμένη. Μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα μας. Γιατί ήδη τελειώνει ο χρόνος μας. Σαφώς τελειώνει ο χρόνος. Λοιπόν, επομένως, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι ότι υπάρχουν επιπτώσεις και οι οποίες επιπτώσεις έχουν περιγραφεί, έχουν μετρηθεί κλπ. Κλπ. Τις ξέρουμε όλοι μας και τις επιπλοκές και όλα τα υπόλοιπα και έχουμε και τα γραφήματα, το πόσο συχνές και το πόσο έντονες μπορεί να είναι, υπάρχουν οι αναφορές. Εκείνο που θέλω να καταλήξω τώρα είναι, έρχεται ο Φρίτσο Στρέντερ, ο οποίος είναι ο υπέρμαχος της ιστορίας του screening ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Μελέτης και ξαναλέει ότι κοίταξε να δεις, ναι, παραδέχομαι ότι θα βρω περιστατικά τα οποία θα υπερδιαγνωστούν, άρα και θα... πιθανότατα να μπουν στη διαδικασία του over-treatment, της υπερθεραπείας. Αλλά, τι θέλω να σας πω για αυτό το πράγμα, το μοναδικό το οποίο μας προσφέρει είναι την πιθανότητα να κάνει τι active surveillance αυτός ο άνθρωπος. Έχετε δοκιμάσει να πείσετε αρρώστους για να μπουν σε active surveillance σε τούτο το διαβολότοπο? Εσείς πολλούς, πόσους έχετε καταφέρει? 10%, μάλιστα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω τρεις αρρώστους, τρεις, και βλέπω αρρώστους, τρεις, οι οποίοι έχουν μπει σε active surveillance και ξέρω ότι ακολουθούν το active surveillance. Και ασχολούμαι πολύ με τον καρκίνο του προστάτη και βλέπω πολύ καρκίνο του προστάτη. Τρεις έχω. Το τι συμβαίνει στον Καναδά, που είναι η κύρια χώρα που όντως εφαρμόζεται το active surveillance, και το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ευρώπη είναι αλλού Παπαευαγγέλιο. Και όπως κουβεντιάζαμε χθες με τον Γεράσιμο στο αυτοκίνητο που ερχόμασταν. Εδώ στο Αθήνα πάνω από 70 είναι αυτή. Τελικά φαίνεται ότι μπορεί να έχει πολύ σημαντική σχέση το πολιτικό σύστημα και το σύστημα υγείας το οποίο έχει η συγκεκριμένη χώρα. Διότι όπου μπαίνει το καθαρά ιδιωτικό κέρδος από αυτήν την κατάσταση, είναι δεδομένο ότι γίνεται της κακομοίρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν έχει καλή συμμόρφωση με το active surveillance, γιατί πολύ απλά ότι ο κάθε ουρολόγος σκέφτεται το πόσο θα κερδίσει. Το πόσα ρομπότ, για παράδειγμα, εγκατασταθήκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από ανθρώπους που δεν είχαν καμία παράδοση στη λαπαροσκοπική χειρουργική, είναι εντυπωσιακό αυτό και μόνο του τα λέει όλα, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Ένα πράγμα, Διονύση, που κάνω, τους λέω, έχει καρκίνο του προστάτη, τα λέω. Πόσα χρόνια θες να ζήσεις? Αυτό είναι
Και μετά μπορώ να το διηγηθώ, γιατί όλοι λένε στα 75 λένε 5 χρόνια. Η ιστορία των ψυχολογικών επιπτώσεων στο active surveillance είναι κάτι το οποίο έχει μελετηθεί ελαχιστότατα. Και έχουμε αυτή τη δεδομένη ιστορία που μας λέει ότι, κοίταξε να δεις, οι πιο πολλοί δεν είχαν φόβο, αλλά ο φόβος είναι αιτία εγκατάληψης του active surveillance. Οι καινούργιες ιστορίες που βγαίνουν είναι ότι όντως υπάρχει σημαντικό άγχος για τυχόν πρόοδο της νόσου σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε active surveillance. Και ότι ουσιαστικά χρειαζόμαστε μελέτες τέτοιες, διότι μην το παρακάμπτουμε έτσι αυτό το θέμα της ψυχολογικής επίπτωσης. Η επίδραση στην ποιότητα ζωής, της καθημερινής ζωής, μπορεί να είναι δραματική με αυτόν τον τρόπο. Και όταν λοιπόν ερχόμαστε να κουβεντιάσουμε με τον άρρωστο, νομίζω ξανά αυτό που είπε ο κύριος Αλιβιζάτος προηγουμένως. Αυτός ο τεράστιος πληθυσμός για να ανακαλύψει αυτόν τον έναν. Και αυτόν τον έναν τον έχει απέναντι στο γραφείο του μετά. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ουσιαστικά η συνολική προσέγγιση με τον άρρωστο και να του πει κανείς ότι, κοίταξε να δεις, από όλους αυτούς οι οποίοι θα επιλέξουν τελικά να κάνουν θεραπεία, θα υπάρξει αυτός ο ένας ο οποίος θα ωφεληθεί από αυτή την θεραπεία και δεν θα πεθάνει, θα γλιτώσει το θάνατο. Το ότι θα είσαι εσύ αυτός, δεν μπορώ να στο εγγυηθώ. Αυτή είναι η πιο αξιοπρεπής προσέγγιση σε αυτή την ιστορία. Αν λοιπόν ο άρρωστος αυτός πει ότι, κοίταξε να δεις, εγώ αποδέχομαι όλες τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ή οποιαδήποτε θεραπεία επιλέξω, είναι δικιά του επιλογή. Αλλά αυτή είναι η πλέον ηθική προσέγγιση για αυτό το πράγμα. Ότι ναι μεν τα νούμερα λένε αυτά, αλλά η μονάδα που είσαι εσύ θα πρέπει να κάνει τις επιλογές με πολύ 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 σωστή ενημέρωση για αυτό το πράγμα. Και όντως λοιπόν, οι περισσότερες ουρολογικές εταιρείες και οι American Cancer Society λένε κάντε screening κλπ. Κλπ. Έρχεται λοιπόν όμως αυτή η United States Preventive Services Task Force, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή, έτσι, και η οποία παίρνει πολύ σοβαρά μερικά δεδομένα και οι οποίοι κουνήσανε τα νερά πέρυσι και είπαν ότι, κοίταξε να δεις, σε αυτούς που είναι μικρότεροι από 75, δεν μπορώ να σας συστήσω να κάνετε screening, διότι δεν έχω καταφέρει με αυτά τις μελέτες που μου παρουσιάζετε μέχρι τώρα να βάλω τη ζυγαριά και να ζυγίσω τα υπέρ και τα κατά. Βέβαια, δεν είχαν ουρολόγο μέσα σε αυτήν την ομάδα. Ευτυχώς. Και γι' αυτό το λόγο ήταν πιο ανεξάρτητη. Δεν νομίζω, γιατί ο ουρολόγος θα μπορούσε να έχει άλλες μελέτες υπόψη του, γιατί ξέρουμε ότι άλλες ειδικότητες άλλα διαβάζουν από αυτά που διαβάζουμε εμείς. Είναι το κήρυμα και για το υπέρ και για το κατά αυτό πράγμα, για το πώς μπορεί κανείς να έχει ανεξαρτησία στη σκέψη του όταν χαράζει πολιτική για αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Για τους πάνω από 75, είπαν ότι υπήρχε ακριβώς το εναντίον. Το να μην κάνουν δηλαδή οτιδήποτε screening για αυτή την ιστορία, διότι εκεί οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις του, οι κακές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν, υπερβαίνουν τα οποιαδήποτε καλά μπορούσε να έχει αυτός ο άρρωστος. Επομένως, νομίζω ότι για άλλη μια φορά το να ξαναγυρνάμε στους αρχαίους ημών προγόνους είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Και εδώ πέρα ήταν ο Άγιος Ιπποκράτης. Έτσι, υπάρχει, βρήκα μια εικόνα, τον Βυζαντινή αγιογράφηση, που είναι ο Άγιος Ιπποκράτης. Έχει αγιοποιηθεί, έτσι. Και το θεώρησε έτσι μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Οφελέει ή μη βλάπτην, επομένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο. Τελικά, Διονύση, η διαφορά μας είναι ότι εσύ τελικά η τελευταία σου διαφάνεια είναι στο παρελθόν, ενώ η δικιά μου είναι στο μέλλον. Εκεί που διαφωνώ μαζί σου είναι ότι όλοι θα συμφωνήσουμε για τις παρενέργειες της βιοψίας, της θεραπείας, αλλά δεν μπορεί από την άλλη μεριά να αγνοήσουμε το γεγονός ότι είναι μία νόσος η οποία κάθε χρόνο σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους. Άρα
Εγώ αναγνωρίζω ότι είμαστε σε μία μεταβατική φάση που ακόμα δεν έχουμε δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα, αλλά αυτό είναι λάθος να μας οδηγήσει προς τα πίσω. Εγώ νομίζω ότι... Και εγώ θα συμφωνήσω λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος το να λέμε ότι να φοβόμαστε τις επιπτώσεις και όλα τα υπόλοιπα και θα συνεχίσω να συστήνω στους άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών ότι πρέπει να κάνετε έλεγχο με το PSA και θα προσπαθήσω να βρω τρόπους, δεν τους έχω βρει ακόμα, να μπορέσω να πείσω καλύτερα τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύω ότι μπορεί να μην ωφεληθούν από την οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση να κάνουν κάτι. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά μέχρι στιγμή. Οκ. Ερωτήσεις. Παρακαλώ, συνάδελφε. Δημήτρης Αναγνώστου λέγομαι. Είμαι 52 ετών, κάνω ένα PSA τον Απρίλιο του 2013 και βγαίνει 0,65. Πότε θα μου στήσετε, κύριε Μητρόπουλε, να το επαναλάβω? Ποτέ. Ποτέ. Και εντυπωσιάσει για να απαντήσω κι εγώ και νόμιζα ότι στην Ελλάδα ακολουθείται μια διαφορετική τακτική. Στο τελευταίο συνέδριο της Ληψίας, το Σεπτέμβριο του 2012, οι Γερμανοί είπαν τουλάχιστον μετά από 7 χρόνια. Και εντυπωσιάστηκα πολύ και θέλω να το συμπληρώσω αυτό. Θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα να ακολουθήσουμε την ίδια τακτική και στην Ελλάδα. Υπάρχει και μια μελέτη πριν κάνα 2 χρόνια στο British Medical Journal που λέει αν το PSA σου στην ηλικία των 60 ετών είναι περίπου στο 2, αν είναι κάτω από 1 λέει μάλλον ποτέ. Και το λέει το ποτέ γιατί οι πιθανότητες να αναπτύξει κανένας καρκίνο του προστάτη τέτοιο που να το σκοτώσει είναι μηδενικές. Από 1 μέχρι 2 οι πιθανότητες είναι εξαιρετικά χαμηλές και συστήνουν να γίνεται μετά από 2 ή 3 χρόνια. 0, τόσο εγώ δεν θα το ξανά έκανα ποτέ. Εγώ το δικό μου, επειδή ακούω τον κύριο Αλιβιζάτο και ρωτάει πόσο είναι, εγώ το δικό μου δεν το μετράω. Έχει μετρηθεί όμως κατά λάθος 2 φορές. Και όταν λέω κατά λάθος, εννοώ ότι έκανα κάποιες εξετάσεις στις αρχές... Contamination, πριν από μια δεκαετία περίπου έκανα γενικές εξετάσεις και είπα στείλτε τα όλα εκτός από το PSA, αλλά μου στείλαν και το PSA. Και ήταν 2. Και ξανά πρόσφατα είπα στείλτε τα όλα εκτός από το PSA και ήταν 2,1. Και είπα δεν το ξαναμετράω από εδώ και μπρος. Λοιπόν... Και θέλω να ρωτήσω, έχοντας όλα αυτά τώρα, και επειδή οι περισσότεροι από εσάς είστε κάτω των 50, πόσοι από εσάς, περνώντας τα 50, θα μετρήσετε το PSA σας με σκοπό να προλάβετε έναν καρκίνο του προστάτη νωρίς, επειδή πιστεύετε ότι αυτό θα σας σώσει τη ζωή από τον καρκίνο του προστάτη. Πόσοι από εσάς θα αρχίσετε να μετράτε το PSA σας μετά τα 50? Okay, για να έχω έτσι μια οπτική γενικότερη αντίληψη, πόσοι δεν θα το μετρήσετε μετά τα 50. Νομίζω το δεν θα το μετρήσετε ότι είναι λιγότεροι. Ναι, αλλά όχι τραγικά λιγότεροι. Ο κύριος Καραγιάννης θέλει κάτι να πει. Ο φόβος του να πεθάνω ή όχι είναι ένας φόβος. Το άσχημο είναι πώς θα πεθάνεις. Δηλαδή, το όταν πεθαίνεις από καρκίνο του προστάτη είναι τραγικό. Δηλαδή, είναι τόσο βασανιστικό και τόσο άσχημο. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Άρα, είστε υπέρμαχος του να μετράει κανείς από νωρίς τον καρκίνο του προστάτη και όταν βγει ότι έχει καρκίνο του προστάτη να προχωρήσει και σε θεραπεία. Γιατί έχεις καλύτερο τοπικό έλεγχο της νόσου. Γι' αυτό το λόγο. Στέλιο. Εμένα λίγο με μπερδέψατε και θα σας πω γιατί. Καταρχήν στις ομιλίες των κυρίων Αλιβιζάτου και Μητρόπουλου νομίζω ότι τελικά υπάρχει ομοφωνία. Απλώς μας τα παρουσίασαν όπως πάντα έτσι, με λίγο ηθοποιήστικο τρόπο, μας μπέρδεψαν λιγάκι, αλλά στην πραγματικότητα το ίδιο αποτέλεσμα μας είπαν. Τους έχουμε μάθει πια. Λοιπόν, υπάρχει η PCPT trial η Αμερικάνικη, η οποία μας είπε ότι καμία τιμή PSA δεν σε διασφαλίζει ότι δεν έχεις καρκίνο. Άρα με 2 μπορείς να έχεις και με 1 μπορείς να έχεις. Το δικό μου ερώτημα δεν είναι αν θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε χρήση του PSA. Νομίζω ότι μάλλον θα κάνουμε τελικά, γιατί ζούμε και στην ελληνική πραγματικότητα. Εμένα αυτό που με έχει μπερδέψει σε αυτήν την ιστορία. Έχει υπερβεί σε αυτό το πράγμα. Αυτό που με έχει. Θεωρητικό
που κάναμε τώρα. Σωστά. Αυτό που με έχει μπερδέψει εμένα τώρα δεν είναι αν θα χρησιμοποιήσουμε το PSA. Και ξέρω ότι δεν ήταν το θέμα της ομιλίας σας, αλλά αυτό που με έχει μπερδέψει πραγματικά είναι πώς θα το χρησιμοποιήσουμε πια. Δηλαδή, εμένα η ερώτησή μου προς εσάς είναι πώς το χρησιμοποιείτε πια. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν cut-off points επίσημα από κανέναν, ή μάλλον υπάρχουν, αλλά αμφισβητούνται πλήρως. Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί το PSA είναι αυτό που με απασχολεί. Ο κύριος Σοφράς, ας πούμε, είπε ότι έχει δύο και είναι ήσυχος. Εγώ λέω ότι δεν είναι ήσυχος. Ότι εγώ δεν πρέπει να του καθάρα κάνει βιοψία με δύο. Ναι, αν είχες. Είχε δύο και πήγε. Πριν 10 χρόνια και 10 χρόνια μετά. Άρα παρακολουθείτε το Velocity, λοιπόν, εσείς. Γιατί δεν κάνατε. Ναι, έτυχε. Γιατί δεν κάνατε βιοψία με PSA2 πριν από 10 χρόνια, όπου με την τιμή αυτή είχατε ένα ποσοστό καρκίνου της τάξης του 15%. Ευτυχώς έχει θεά ουσία μέσα στο λόγο. Νομίζω. Το να διαγνώσει τον καρκίνο του, αν υπήρχε, και με ένα Gleason 4 και ένα PSA 1,5, θα ήταν πολύ διασφαλιστικό ότι μπορεί να μπει σε active surveillance. Αν είχε όμως ένα Gleason 7. Και να κάνω βιοψίες κάθε δύο χρόνια. Τώρα το κάνετε πολύ ψυχολογικό το θέμα. Είναι πολύ ψυχολογικό όπως το θέτετε. Θα απαντήσω τελικά ανατολίτικα, γιατί Ανατολοί είμαστε, παρόλο που θέλαμε να είμαστε Δύση, Ανατολίτες είμαστε κερατά. Είναι και η ιστορία του Κισμέτ, κύριε Γιανακόπουλος, αυτή την ιστορία. Ας μην μπούμε σε τέτοιου είδους φιλοσοφικές αναζητήσεις. Να πάρω μια απάντηση σε κάτι που θέλω να σου πω. Νομίζω ότι εκείνο που έχει τελικά σημασία είναι στον κάθε άρρωστο που έρχεται μπροστά σου να μπορέσεις εσύ ο ίδιος να κρίνεις ποιος είναι εκείνος που κινδυνεύει. Δηλαδή, αν κάποιος έχει όλα του τα αδέρφια, όλα του τα ξαδέρφια με καρκίνο του προστάτη. Είναι υγιέστατο στα 55 του. Σου φέρνει ένα PSA που είναι 4. Δεν μπορείς να τα γνωρίσεις. Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα έχει μια εξέλιξη και πρέπει να ξέρεις τι κρύβει στον προστάτη του. Αλλά για να υπάρχει, για να απαντήσω λίγο πιο συγκεκριμένα στον Στέλιο, υπάρχει μια άλλη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Μελέτη με το όνομα του Σρέντερ μέσα. Ισχύει αυτό που λες, ότι δεν υπάρχει καμία τιμή PSA που να μπορεί να σου εξασφαλίσει ότι δεν έχεις καρκίνο, αλλά έχοντας αναλύσει τους καρκίνους που βρήκανε, η πλειοψηφία των καρκίνων που διαγιγνώσκονται με τιμές PSA κάτω από 3,2 ήταν κλινικά μη σημαντική με τα κριτήρια που έχουμε σήμερα. Άρα γνωρίζουμε ότι μπορεί να βρω καρκίνο και με μία τιμή PSA 2, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτός ο καρκίνος να είναι κλινικά μη σημαντικός. Και γι' αυτό το όριο στην Αμερική που είναι πολύ πιο επιθετική είναι τα 2,5 με 3 νανογράμμα ανά ml και στην Ευρώπη που είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί και από την Ευρωπαϊκή Μελέτη είναι τα 3 με 3,5 νανογράμμα ανά ml. Αλλά πάλι με μεγάλο ποσοστό. Ο συνάδελφος που εκεί, το όνομά σας πάλι. Γεωργαλής λέγομαι. Αν υποθέσουμε ότι γίνεται υπερδιάγνωση να των κλινικά μη σημαντικών καρκίνων του προστάτου και αν σκεφτούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο στα 55 που του διαγνώσκουμε έναν καρκίνο του προστάτου ο οποίος είναι Gleason 8+. Σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν με το 8+ που κάναμε την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτου του σώσαμε τη ζωή. Αν θέλετε να πω εγώ κάτι, την ιστορία. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά θα πεθάνει από καρκίνο του προστάτη. Άσχετα αν τον χειρουργήσει κανείς σωστά και καλά κλπ. Η εκτίμηση, έτσι. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ότι αυτός ο άνθρωπος θα προλάβει να υποτροπιάσει νόσος του, άσχετα αν έχει κάνει την τέλεια επέμβαση, και ουσιαστικά θα πεθάνει από καρκίνο του προστάτη. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μήπως θα του δώσει κανείς καλύτερη ποιότητα ζωής στα χρόνια στα οποία θα είναι σε αυτό το πλανήτη έχοντας αντιμετωπίσει αυτό το καρκίνο. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο άρρωστος έχει μικρή πιθανότητα να σωθεί. Έτσι συμφωνώ. Έτσι, αλλά η μόνη πιθανότητα που έχει να σωθεί που είναι μικρή είναι να κάνει, από τη ριζική προστατεκτόμηση. Ναι. Να κάνει ιδιαίτερα active treatment, έτσι, και aggressive treatment. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους. Νομίζω ότι... δεν θα το δείξουμε. Δεν πειράζει. Μα δεν έχει, δεν είναι πολύ σημαντικό. Να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε. Αυτό είναι το infographic που μπορείτε να κάνετε download από την ιστοσελίδα.
στο οποίο περιλαμβάνεται εκεί πέρα στο κύκλο ότι είναι πιθανό να μην πεθάνετε από αυτό, αλλά να ταλαιπωρηθείτε στην προσπάθειά σας. Είναι λίγο μικρός κύκλος αυτό, κύριε. Λίγο μικρός ο κύκλος. Εντάξει, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να βγουν όλα. Δεν είμαι σίγουρος, είναι too complicated όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Κάτι λιγάκι πιο πρακτικό. Έρχεται ένας 75χρονος... Συγγνώμη, λίγο στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο. Κάτι λέω πιο πρακτικό. Έρχεται ένας 75χρονος σε ένα ιατρείο ή σε ένα τέτοιο. Ποιον θα θεωρήσουμε ότι δεν έχει συμπτώματα, γιατί για να ξεκινήσει να έρθει, όλο και κάτι θα έχει και συνήθως τα 75, όλο και κάτι έχουν από το οροποιητικό. Ποιον θα πούμε ότι το PSA που θα του ζητήσουμε είναι screening και πιανού θα πούμε ότι δεν είναι screening. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αν ο άρρωστος αυτός δεν χρειάζεται να χειρουργηθεί, εγώ δεν θα του ζητήσω το PSA. Είναι 75 χρονών, αν δεν το έχει κάνει μέχρι τότε και είναι γενικώς καλά, μάλλον θα τον βάλω σε ταλαιπωρία με το να του πω πήγαινε κάνα και ένα PSA. Βεβαίως, αν είναι να οδηγηθεί στο χειρουργείο να κάνει μια διουρηθρική προστατεκτομή, ίσως θέλω να έχω και την απάντηση για το τι γίνεται πέρα από την καλοήθη νόσου. Ξέρεις, Φραγκίσκο, σε αυτή την απάντηση όμως το πρόβλημα είναι και λίγο, ξέρεις, και λίγο νομικίστικο. Γιατί μπορεί να σε κατηγορήσει μετά ο ασθενής, κύριε, εγώ είχα ένα καρκίνο και δεν μου το βρήκες. Δεν με έστειλες να με ψάξεις. Και μετά εγώ θέλω να κάνω άλλα πράγματα, άλλο με αυτό που θα μου συστήσεις εσύ, περίμενε ή όχι. Αλλά ο άρρωστος, αν σου έρθει έτσι, μπορεί να κατηγορηθείς, μπορεί να συνέχεις επιστημονικά, είσαι εντάξει. Okay. Αλλά άντε να πας να το αποδείξεις, γιατί θα σου πει, εγώ είχα καρκίνο κύριε και ήρθα σε σένα και δεν μου το διέγνωσες. Ωραία. Εάν λοιπόν θέλουμε να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας, θα πρέπει να κάνουμε σε όλους τους άντρες, ανεξαρτήτως ηλικίας, ένα PSA και αν το PSA τους είναι πάνω από 2, να τους στέλνουμε να κάνουν και βιοψία προστάτη. Σε όλους, για οτιδήποτε θα πρέπει να ακολουθήσουμε αμυντική ιατρική. Η άποψή μου είναι ότι σε αυτούς τους ανθρώπους, αν η κλινική τους εξέταση δεν μου δείξει να έχουν ένα σκληρό προστάτη, δεν έχει ιδιαίτερα συμπτώματα, έχει λίγα ερεθιστικά ενοχλήματα, θα του δώσω τον αλφα μπλόκετρο και θα τον στείλω στο σπίτι του. Μπορεί να με ρωτήσει αν θα πρέπει να κάνει ένα PSA. Θα κοιτάξω να του εξηγήσω ότι σε αυτή την ηλικία. Εγώ λέω σε όλους τους αρρώστους ότι από τα 75 και μετά δεν χρειάζεται να ξαναμετρήσετε το PSA σας. Αν μέχρι τότε είναι καλό, δεν χρειάζεται να το ξαναμετρήσετε. Ορίστε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι πρακτικό, ιδιώτης γιατρός. Με τα ασφαλιστικά ταμεία τι ισχύει? Πάνω από 75 καλύπτουν ή θα βρεθούμε σε πελά με τους ασθενείς που μας πιέζουν συνέχεια για να ελέγξουν το PSA τους? Αυτή τη στιγμή, λυπάμαι, δεν το γνωρίζω αυτό. Θεραπευτικό πρωτόκολλο στην ουρολογία όσον αφορά την κάλυψη των εξετάσεων και ούτω καθεξής. Υπάρχει μόνο μια πολύ γενική οδηγία για τη συχνότητα μέτρησης του PSA και τίποτα άλλο. Ηλικιακά δεν έχει τεθεί καθόλου. Λοιπόν, έχουμε αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, είναι το τελικό αυτό? Ο κύριος Αλιβιζάτος με πολύ σημαντική πλειοψηφία, 72% και αντίληψη το debate. Τελειώσαμε. Διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ.